Φέρε μια το πανάνο. Χέρι που απλώνεται, θα κόβεται. Αναγράφουν στο πανό που ανάρτησαν στα κάγκελα του σχολείου τους μαθητές που το πρωί της Πέμπτης προχώρησαν σε κατάληψη του σχολικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών του 16ου Γυμνασίου της Πάτρας, καθηγητής έσπρωξε και χαστούκησε μάλιστα μαθητή όταν εκείνος πήγε δίπλα του για να ελέγξει έγγραφο για τις θέσεις των μαθητών στην αίθουσα. Τελικά οι μαθητές του 16ου Γυμνασίου άνοιξαν τις πόρτες αφού νωρίτερα είχαν τοποθετήσει κάδους και αλυσίδες μπροστά σε αυτές. Το περιστατικό συνέβη την πρώτη σχολική ώρα. Το επεισόδιο πήρε διαστάσεις με τους μαθητές του τμήματος να βγαίνουν από την αίθουσα και να προχωρούν σε κατάληψη του σχολείου, δένοντας με αλυσίδες τις πόρτες και μεταφέροντας κάδους μπροστά από τις εισόδους. Οι μαθητές του τμήματος αντέδρασαν έντονα. Οι καθηγητές αποχώρησαν από το σχολείο και έκαναν μάθημα σε εκείνους που δεν συμμετείχαν στην κατάληψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebEx, όπως προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι μαθητές που προχώρησαν σε κατάληψη του 16ου Γυμνασίου τελικά γύρω στις 10 το πρωί της Πέμπτης αφαίρεσαν τις αλυσίδες και τους κάδους από τις εισόδους, θέλοντας να αλήξουν την κινητοποίησή τους, στην οποία, όπως είπαν, δεν ήθελαν να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή, διερευνά το περιστατικό με τον καθηγητή και το μαθητή που φέρεται να προπυλακίστηκε και θα πράξει σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς για τα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές που προχώρησαν την Πέμπτη σε κατάληψη του 16ου Γυμνασίου αναμένεται να λάβουν απουσίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Ιόνιαν, ο καθηγητής φέρεται να υποστηρίζει πως απλά έσπρωξε τον μαθητή ώστε να επιστρέψει στη θέση του και σε καμία περίπτωση δεν τον χαστούκησε.